κατέρχομαι σε αυτές τις εκλογές για να προσφέρω για τον τόπο. Πρόθεσή μου ήταν η ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών σε αυτή την κίνηση που έγινε σαν υποψήφιος δήμαρχος και γι' αυτό η ονομασία είναι του συνδυασμού «Γρεβενά συμμετέχω ενεργά». Ζητούμε από όλους, όπου και να ανήκουν, δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική ταυτότητα του καθενός, γιατί τα αυτοδιοικητικά δεν είναι πολιτική. Δεν είναι πολιτική με την ευρεία έννοια, για να είναι κάποιο σε κάποιο χώρο ή κτλ. Ο καθένας μας έχουμε την πολιτική ταυτότητα, αλλά αυτή να την κρατήσουμε μακριά στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Τα αυτοδιοικητικά θέλουν συμμετοχή όλων μας. Καταφέρω από αγάπη για τον τόπο να προσφέρω κάτι περισσότερο. Κάτι το καλύτερο. Αυτά που στερήθηκε δηλαδή από την προηγούμενη δημοτική αρχή, να πάμε μπροστά. Δεν κοιτώ ποτέ πίσω. Ο συνδυασμός μας σχεδόν είναι έτοιμος και είμαι σε θέση, αν θέλετε, να σας ανακοινώσω και ορισμένα ονόματα. Πείτε, μα γιατί. Σίγουρα αυτός ο συνδυασμός θα βασίζεται, όπως βασίστηκα και αυτά τα τρία χρόνια, στην ειλικρίνεια, την αλήθεια στον κόσμο, τη διαφάνεια, τη συνέπεια, την αξιοκρατία και τη σωστή διαχείριση. Οι αναθέσεις θα ελέγχονται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Οι υπάλληλοι θα πρέπει ο καθένας να πάρει το πόστο που του ανήκει. Τέρμα οι αναθέσεις. Τέρμα αυτά που ξέραμε ως τώρα. Όπως εγώ τα τρία χρόνια λειτουργήσα εδώ μέσα χωρίς πολιτική ταυτότητα, την έχω ξεχάσει εδώ και τρία χρόνια. Σε ποιο χώρο ανήκω, όλοι γνωρίζουν σε ποιο χώρο ανήκω. Αλλά οι υπάλληλοι είναι υπάλληλοι. Η διοίκηση είναι η διοίκηση. Η αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση. Μακριά από τα κόμματα. Δεν έχουν καμιά ουσία. Και γι' αυτό έχω κατηγορηθεί. Ξέρετε γιατί κατηγορήθηκα? Γιατί είχαμε πάει με τον κύριο Σαββόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον κύριο Μαυραγάνη, τον υπουργό, για να διαμαρτυρηθούμε για το πετρέλαιο, το 1,40. Και ο κύριος υπουργός, ξέρετε τι μας είπε, πάνω στη συζήτηση που του λέγαμε ότι εμείς στα Γρεβενάκια στην Καστοριά κεγόμαστε με αυτή την τιμή του πετρελαίου? Χάρη σας κάνω που σας βλέπω. Αυτά είναι λόγια του υπουργού. Και εκεί έγινε ο χαμός. Με κατηγορήσαν για το νοσοκομείο, για την παιδιατρική. Πεζό τα παιχνίδια εις βάρος του νοσοκομείου υπέρ άλλων νοσοκομείων. Να μην λειτουργήσει η παιδιατρική, η οποία έχει τρεις γιατρούς, χώρους και προσωπικό. Γιατί? Γιατί λειτουργώντας η παιδιατρική των Γρεβενών θα έπρεπε να κλείσει ή να υπολειτουργεί η παιδιατρική της Καστοριάς και του Ποδοσάκη, της Πτωλεμαίδας. Γι' αυτά τσακώθηκα και θα τσακώνουμε. Δεν είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος εγώ. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του λαού των Γρεβενών και έτσι θα συμπεριφέρομαι πάντα όπως συμπεριφέρθηκα και μέχρι τώρα. Και δεν καταλαβαίνω από αυτά. Ήδη ο συνδυασμός μας σχεδόν είναι έτοιμος και μπορώ να σας δώσω ορισμένα ονόματα από τον κορμό που κατεβαίνουν στον κορμό στο κεντρικό. Με τον συνδυασμό που επαναλαμβάνω και πάλι, η ονομασία του είναι Γρεβενά Συμμετέχω Ενεργά. Αναστασιάδου Χριστίνα του Θεοδόρου, οικονομολόγος. Δρόσος Γεώργιος του Γεωργίου, ιατρός ορθοπαιδικός στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. Θεοδόρος Στόκα Εφθαλία του Δημητρίου, ελεύθερος επαγγελματίας. Κατσάλης Αλέξανδρος του Χρήστου, υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κοσματόπουλος Γιώργος του Χριστοφόρου, πρόεδρος της ΕΠΣ Γρεβενών. Λιόλιος Θωμάς του Αναστασίου, έμπορος. Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου, εκπαιδευτικός. Πέτρου Χρήστος του Ιωάννη, πρώην δήμαρχος Δήμου Θεοδόρου Ζιάκα. Τζάντζης Κωνσταντίνος του Αριστοτέλη, εκπαιδευτικός. Τζουβάρα Φωτεινή του Δημητρίου, δικηγόρος. Τριγώνης Χρήστος του Αναστασίου, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών και Τσιάρας Ηλίας του Χρήστου, ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτά είναι τα πρώτα ονόματα. Στις αμέσως προσεχείς ημέρες θα έχετε και τα υπόλοιπα. Και πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα περίπου δηλαδή θα ανακοινώσουμε και όλο το συνδυασμό, το 90% του συνδυασμού.